Να αποσύρμασε εκδήλωση με τίτλο «Ήμια 1996, 25 χρόνια μετά», η οποία πραγματοποιείται με αφορμή τη σημερινή επέτειο από την κρίση των ημείων και τη θυσία των αξιωματικών του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Η εκδήλωσή μας μεταδίδεται ζωντανά στο Facebook. Όποιοι επιθυμούν μπορούν να κοινοποιήσουν τη μετάδοση για να ακούσει όσο περισσότερος κόσμος αυτά που θα πούμε σήμερα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ένα σύντομο χαιρετισμό από τους διοργανωτές, την Αυτόνομη Κίνηση Μαθητών, Εθνική Φωνή Ελληνών Ψυχονέων και την Ανεξάρτητη Φοιτητική Έπαρξη Πανεπιστημίου Κύπρου. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην ομιλία του κύριου Σάβα Καλεντερίδη, τον οποίο ευχαριστούμε που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας, και στο τέλος θα περάσουμε σε ένα μικρό μέρος ερωτήσεων, τις οποίες μπορείτε να υποβάλλετε μέσω των σχολείων στη ζωντανή μετάδοση στο Facebook. Ξεκινάμε με το χαιρετισμό εκ μέρους των διοργανωτών. Όπως κάθε χρόνο, τέλος Ιανουαρίου, έτσι και φέτος, η σκέψη μας βρίσκεται στην κρίση των ημείων και στους τρεις πεσόντες Έλληνες αξιωματικούς του πολεμικού μας ναυτικού. Πρώτη στο στόχος μας, να τιμήσουμε τη μνήμη των τριών αυτών ηρώων που σας σήμερα, πριν από 25 χρόνια, στις 31 Ιανουαρίου του 1996, Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση στην περιοχή των ημείων. Η κρίση των ημείων αφορούσε την αμφισβήτηση της ελληνικής θαλάσσιας κυριαρχίας από την Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, η αμφισβήτηση αυτή ξεκίνησε όταν ένα τουρκικό πλοίο προθάραξε στη Μικρή Ήμια και υπήρχε κίνδυνος για τη βύθισή του. Η Ελλάδα προσέφερε βοήθεια, αλλά ο καπετάνιος του πλοίου αρνήθηκε τη βοήθεια επειδή δήθεν βρισκόταν σε τουρκική περιοχή. Εν τούτης, λίγες μέρες αργότερα, δύο ελληνικά πλοία οδήγησαν το τουρκικό πλοίο στις ακτές της Τουρκίας, αμφισβητώντας την Ιταλο-Τουρκική Σύμβαση του 1932, όπου υπεδείκνυε τα ήμια στην επικράτεια της Ελλάδας. Η Τουρκία προέβη σε μια σειρά προκλητικών ενεργειών. Ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου, τουρκικές δυνάμεις αποβιβάζονται στη μικρή βραχονισίδα των ημείων. Παρά τις πληροφορίες ότι η Τουρκία είχε αποστείλει στρατό στα Ήμια, η ελληνική κυβέρνηση παρέμεινε άπραγη. Λίγες ώρες όμως αργότερα, ελικόπτερο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού απογείωνε από τη φρεγάτα Ναβαρίνο για να διαπιστώσει την παρουσία του εχθρού στο συγκεκριμένο σημείο. Το ελικόπτερο κατέπεσε μετά τον έλεγχο στη Μικρή Ήμια και έχασαν τη ζωή τους τα τρία μέλη του πληρώματος, ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευτής Έκτορας Γαλοψός. Ως Έλληνες ελεύθερα σκεπτόμενοι νέοι, έχουμε χρέος να αντισταθούμε στην επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, η οποία ασκήθηκε το 1996 στα Ήμια και συνεχίζει να ασκείται μέχρι και σήμερα με τις παραβιάσεις στον αέριο χώρο και στις θαλάσσιες ζώνες σε Ελλάδα και Κύπρο. Επιπρόσθετα, εδώ και 46 χρόνια, η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει παράνομα τη μισή μας πατρίδα, τα σπίτια και τα χωριά μας. Είναι καιρός τα δύο κράτη του ελληνισμού να καθορίσουν μια κοινή εξωτερική πολιτική με κύριο μέλημα την αντιμετώπιση του εγκληματικού τουρκικού κράτους. Είναι καιρός σύσσωμος ο ελληνισμός να δώσει τέλος στις συνοχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις και να διαφυλάξει την ελευθερία του έθνους μας. Η Αυτόνομη Κίνηση Μαθητών, Εθνική Φωνή Ελληνών Ψυχονέων ΕΦΕΝ και η Ανεξάρτητη Φοιτητική Έπαρξη Πανεπιστημίου Κύπρου, σήμερα το πρωί, όπως και κάθε χρόνο, τελέσαμε το Εθνικό Μνημόσυνο των Πεσόντων Αξιωματικών στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, έστω και χωρίς την παρουσία κοινού λόγω των υγειονομικών μέτρων. Επίσης, διοργανώνουμε την απόψινή εκδήλωση με τίτλο «Ήμια 1996, 25 χρόνια μετά». Στην απόψινή μας εκδήλωση έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, αντισυνταγματάρχη εν αποστρατεία και ιδρυτή του εκδοτικού οίκου «Υφγνώμων», ο οποίος θα μας διαφωτίσει περαιτέρω για τα γεγονότα που εκλήθηκαν στα Ήμια και για το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο λόγος στον κύριο Καλεντερίδη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μαθητές και τους φοιτητές, τους μαθητές της ΕΦΕΝ και τους φοιτητές της Αυτόνομης Φοιτητικής Κίνησης Έπαρξης του Πανεπιστημίου Κύπρου, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μου έκανε την τιμή να μου προτείνουν να είμαι απόψε ομιλητής
Και δεύτερον, θα ήθελα ιδιαίτερα να σε ευχαριστήσω, γιατί αποδεικνύουν ότι η φλόγα του ελληνισμού στην Κύπρο είναι ζωντανή, παρά τους λυσόδεις ανέμους που φυσούν και προσπαθούν να την σβήσουν. Τα Ελληνόπουλα είναι εκεί, ζωντανά, συμπάσχουν με τον υπόλοιπο ελληνισμό, συμπάσχουν με την Ελλάδα και δίνουν και ένα μήνυμα σε όλους εμάς, τους Ελλαδίτες, τους Έλληνες του εξωτερικού, να συμπάσχουμε κι εμείς με την Κύπρο. Γιατί αυτό που λείπει το τελευταίο διάστημα, που μάλιστα έγινε και σχεδιασμένα, είναι να χάσει το ενδιαφέρον ο ελληνισμός, ο ελλαδικός ελληνισμός και ο απόδημος ελληνισμός για τον ελληνισμό της Κύπρου και για το κυπριακό ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν διπλά σας ευχαριστώ, κυρίως για το δεύτερο, γιατί το ότι πήρατε την πρωτοβουλία, γιατί κάποιος ομιλητής θα ήταν. Τα ίμια πραγματικά, ξέρετε, η Ελλάδα βίωσε τρεις σοβαρές κρίσεις στο δεύτερο, μετά την εισβολή στην Κύπρο. Η πρώτη κρίση ήταν η κρίση του χώρα το 1976. Η δεύτερη κρίση ήταν η κρίση του σεισμικ το 1987. Και η τρίτη κρίση ήταν η κρίση των ημείων. Η κρίση των ημείων ήταν σοβαρότερη όσον αφορά το διακύβευμα και όχι την απειλή πολέμου. Και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Οι τουρκικές διεκδικήσεις, αμφισβητήσεις μάλλον, στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου, και αναφέρομαι στην Κεφαλοκρηπίδα και στα χωρικά ύδατα, η ΑΟΣ είναι ένας νέος όρος που βγήκε μετά το 82, ξεκινάει από τη δεκαετία του 60. Τότε οι αμφισβητήσεις είχαν το χαρακτήρα κυρίως ακαδημαϊκών κειμένων, τα οποία αμφισβητούσαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην θάλασσα του Αιγαίου. Δηλαδή, την υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας και φυσικά το δικαίωμα της επέκτασης πέραν των 6 μίλιων. Μάλιστα, είδαμε έκπληξη σε μια εκπομπή του κ. Σαχίνη προχθές ότι, χωρίς να γνωρίζω, θα το ψάξω όμως, ότι κάποιοι παράγοντες έξω από την Ελλάδα είχαν πείσει την Ελλάδα να πάει τα χωρικά της ύδατα από τα 6, άκουσον στα 3 μίλια. Αυτά γίνονται στη δεκαετία του 60. Η δεκαετία του 70 ήταν μια κρίσιμη δεκαετία. Γιατί το 1973 η Ελλάδα, η τότε κυβέρνηση, η Χούντα, είχε αποφασίσει να κάνει γεωτρήσεις και να εκμεταλλευτεί το κύδασμα πρίνος νοτίου συστάσεως. Μόλις έγινε αυτό και αποδείχθηκε ότι υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου, η Τουρκία αμέσως μετά το 1973, η τουρκική εταιρεία πετρελαίου και η επίσημη εφημερίδα της Τουρκίας, η εφημερίδα της κυβερνήσεως που λέμε εμείς, αυτή τη λένε επίσημη εφημερίδα της Τουρκίας, δημοσίευσε χάρτες με οικόπεδα τα οποία η τουρκική κυβέρνηση παραχωρούσε την άδεια στην τουρκική εταιρεία πετρελαίου να κάνει έρευνες σε αυτά τα οικόπεδα, που ήταν μέσα στην καρδιά του Αιγαίου. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη έμπρακτη αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στην θάλασσα του Αιγαίου. Αυτή η κρίση άρχισε από το 1973, κορυφώθηκε το 1976, όταν η Τουρκία έβγαλε το ερευνητικό σκάφος σεισμικ για να κάνει έρευνες εκεί στην περιοχή της Στάσου, που είναι και η επίδικη περιοχή. Επίδικη, μιλώ τώρα με βάση τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Για μένα είναι ελληνική περιοχή, είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά για την ανάγκη της συζήτησης την χαρακτηρίζω επίδικη. Τότε λοιπόν ξεσπάει η κρίση του χώρα, το πλοίο χώρα, αν είπα σεισμικ, έκανα λάθος, το πλοίο χώρα. Στέλνει το χώρα λοιπόν η Τουρκία, κορυφώνεται η κρίση και τελικώς αποφασίζουν Ελλάδα και Τουρκία να μην στείλει η Τουρκία τα πλοία, να συναντηθούν πρώτα στις Βρυξέλλες και μετά στην Ελβετία και εκεί υπογράφεται το πρωτόκολλο της Βέρνης με το οποίο Ελλάδα και Τουρκία δηλώνουν, μια συμφωνία δηλαδή, δηλώνουν ότι θα αρχίσουν συνομιλίες για να
οριοθετηθούν τα δικαιώματα, τα όρια της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Αιγαίο, δηλαδή τι ανήκει σε ποιον όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, και μέχρι τότε οι δύο χώρες δεσμεύονται να μην προβούν σε προκλητικές ενέργειες που μπορούν είτε να τορπιλίζουν τις συνομιλίες, είτε να οδηγήσουν σε κρίση. Αυτό το πρωτόκολλο της Βέρνης, λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη κρίση. Αυτό το πρωτόκολλο της Βέρνης, η Τουρκία θεωρεί ότι είναι μια συμφωνία που είναι σε ισχύ. Όταν το 1981 εκλέχθηκε η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, αμφισβητεί ότι είναι σε ισχύ αυτό το πρωτόκολλο, λέει ότι αυτό το πρωτόκολλο ίσχυε όσο ήταν σε εξέλιξη οι συνομιλίες. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συνομιλίες, δεν υπάρχει πρωτόκολλο, και γι' αυτό το λόγο αρχίζει η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου διαδικασίες για να δώσει άδεια για έρευνες στην εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται το κύτταρμα του Πρίνου, στη Θάσο. Όταν λοιπόν δίνεται η άδεια και γίνονται οι σχετικές ανακοινώσεις από την καναδική εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον Πρίνου, η Τουρκία ξεκινάει πάλι το ίδιο βιολί όπως το 1973. Ορίζει οικόπεδα, δημοσιεύει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δίνεται η άδεια στην Τουρκία εταιρεία πετρελαίου και έρχεται η στιγμή να βγάλει το σεισμικ στο Αιγαίο. Τότε έχουμε την κρίση του Μαρτίου του 1987, κορυφώνεται και αυτή η κρίση, γίνεται παρέμβαση και τρίτων παραγόντων, των ΗΠΑ δηλαδή, και πάλι το ίδιο, αποφασίζουν οι Τούρκοι να μην κάνουν δήλωση ότι αν η Ελλάδα δεν βγάλει, δεν συνεχίσει τις έρευνες σε αυτή την περιοχή που έχει ανακοινώσει, ότι και η Τουρκία δεν θα βγάλει το ερευνητικό σκάφος του σεισμικ έξω από τα χωρικά της ύδατα. Η Ελλάδα λοιπόν δεν προχωράει στις ενέργειες, κρατικοποιεί την εταιρεία που κάνει την εκμετάλλευση. Δεν κάνει και η Ελλάδα τα βήματα που είχε ανακοινώσει η καναδική εταιρεία και έτσι έχουμε την αποσόβηση, το τέλος της κρίσης, για να ακολουθήσει μερικούς μήνες μετά τον Νταβός, όπου Ελλάδα και Τουρκία στην ουσία επανεπιβεβαιώνουν το πρωτόκολλο της Βέρνης και λένε ότι θα αποφύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλούν κρίση μέχρι να οριοθετηθεί, να λυθεί το ζήτημα της οριοθέτησης. Αυτές είναι οι δύο κρίσεις. Και όπως σας είπα, πρέπει εδώ οι άνθρωποι που μας βλέπουν να αντιληφθούν ότι μιλάμε για δύο ξεχωριστά πράγματα. Το ένα είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα και αυτά απορρέουν από τα δικαιώματα που έχει η Ελλάδα στην η κάθε χώρα στην υφαλοκρηπίδα τότε και ΑΟΣ τώρα, ενώ η κυριαρχία, η εθνική κυριαρχία αφορά το έδαφος και τα χωρικά ύδατα. Η Τουρκία λοιπόν στις δύο προηγούμενες κρίσεις έθεσε θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στη θάλασσα του Αιγαίου. Το Νοέμβρη του 1995, ενώ ο Ανδρέας Παπανδρέου εισέρχεται στο Ωνάσιο με κρίση πνευμονίας, κάτι που ήταν καθοριστικό για την υγεία του, 3 χρόνια περίπου μετά την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, αν δεν κάνω λάθος, βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πληροφορίες για ένα σχέδιο που έχει η Ελλάδα σε ορισμένα νησιά, ερημονήσια, να δημιουργήσει, να κατασκευάσει υποδομές οι οποίες θα μπορούν να φιλοξενούν ψαράδες ή κυνηγούς, δηλαδή μικρές σκάλες για να μπορούν να προσεγγίζουν ψαράδικα, ίσως κάποιες ομβροδεξαμενές που να κρατάνε νερό, με στόχο αυτές οι μακρονησίδες με αυτές τις υποδομές να μπορούν μελλοντικά να φιλοξενήσουν και μόνιμους κατοίκους. Δηλαδή ένα σχέδιο κατοίκησης των έρημων νησιών του Αιγαίου. Αυτά που μπορούν να φιλοξενήσουν ζωή. Αυτό λοιπόν, όταν διέρευσε
Και ειλικρινά δεν είμαι σε θέση να πω για ποιο λόγο αυτό το σχέδιο, αν υπήρχε, που υπήρχε, διέρευσε στον τύπο. Ήταν που κινητοποίησε την Τουρκία. Για ποιο λόγο? Εάν η Τουρκία, εάν η Ελλάδα δημιουργούσε αυτές τις υποδομές και έστελνε και ανθρώπους να κατοικήσουν σε αυτά τα νησιά, τότε ένα σχέδιο που μέχρι τότε η Τουρκία το είχε στο σιρτάρι να αμφισβητήσει αυτές τα νησιά που δεν είναι καταγεγραμμένα με το όνομά τους είτε στη Συμφωνία της Λοζάνης είτε στη Συμφωνία των Παρουσίων για τα Δωδεκάνησα, επειδή λοιπόν αλλιώς αμφισβητείς ένα νησί που δεν κατοικείται και αλλιώς αμφισβητείς ένα νησί που κατοικείται, πόσο μάλλον ένα νησί που έχει και στρατό πάνω, η Τουρκία σχεδίασε την κρίση των ημείων. Πληροφορίες που να μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό δεν έχουμε. Μιλάμε για εικασίες. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ένα μήνα μετά την εμφάνιση των δημοσιευμάτων το σχέδιο δημιουργίας υποδομών στα νησιά του, στα ερημονήσια του Αιγαίου, έχουμε την προσάραξη του Φιγκένα κάτω στη Μικρή Ήμου. Και η προσάραξη από μόνη της δεν λέει τίποτα. Εάν δεν ήταν ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν δέχομαι την Ελλάδα, από την Ελλάδα να με αποκολλήσει από το σημείο που προσάραξα, γιατί εδώ είναι τουρκικό έδαφος, θέλω από την Τουρκία, από τη χώρα μου, αφού είναι τουρκικό έδαφος, να με αποκολλήσει. Αυτό λοιπόν μας δίνει το δικαίωμα να πούμε, επαναλαμβάνω, αποδείξεις δεν έχουμε, ότι η προσάραξη του Φιγκένα του ΚΑΤ ήταν σχεδιασμένη. Αυτό λοιπόν γίνεται στις 25 Δεκεμβρίου του 1996. Στις 26 ο Έλληνας διπλωμάτης, έχουμε τα ονόματά που δεν έχει σημασία τώρα να μην τα αναφέρουμε, μεταβαίνει στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και λέει: κύριε, έχει προσαράξει ένα δικό σας πλοίο στο νησί Ήμια και πρέπει να προβείτε σε ενέργειες να πείτε στον καπετάνιο να δεχτεί τη βοήθεια να τον αποκολλήσουμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος και διαρροής και οικολογικής καταστροφής, αλλά κινδυνεύει και το πλήρωμα που είναι πάνω. Στις 28 του μηνός ο Τούρκος καπετάνιος δέχεται ελληνικό πλοίο ρημουλκό να τον ρημουλκίσει, με το οποίο συνοδευόταν και από ελληνικά, από πλοία του ελληνικού λιμενικού σώματος. Αποκολλάται, όμως μια μέρα μετά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει ρηματική διακοίνωση. Η ρηματική διακοίνωση είναι μια ανώτατη διπλωματική ενέργεια, γραπτή. Κάνει ρηματική διακοίνωση στην Ελλάδα, με την οποία για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά το 1923 η Τουρκία αμφισβητεί εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και λέει ότι τα Ήμια είναι τουρκικά και είναι καταγεγραμμένα στο κτηματολόγιο του νομού Μούγλων. Τα Μούγλα είναι η πρωτεύουσα ενός νομού απέναντι από τη Ρόδο και από την ΚΟ. Αυτό λοιπόν είναι, θα έλεγα, η απαρχή της διπλωματικής κρίσης. Γιατί το λέω αυτό? Ενώ στις 29 έχουμε την αμφισβήτηση, περνούν οι μέρες και δεν υπάρχει καμία κινητικότητα ούτε στην τουρκική πλευρά, ούτε στην ελληνική πλευρά, ούτε και στην ελληνική κοινή γνώμη, ούτε στην τουρκική κοινή γνώμη. Ασφαλώς είναι πολύ σημαντικό ζήτημα η αμφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας. Αλλά σημάδια, ενδείξεις μιας πολιτικής κρίσης που θα μετεξελιχθεί και σε στρατιωτική κρίση δεν έχουμε. Περνούν οι μέρες και στις 15 Ιανουαρίου έχουμε την παρέτηση του Ανδρέα Παπανδρέου από τη θέση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Μέχρι τότε τα καθήκοντά του τα έκανε είτε από το Νάσιο είτε από το σπίτι του, αλλά ο ίδιος σε πολύ δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την υγεία του. Παρετείται ο Ανδρέας Παπανδρέου και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τρεις μέρες μετά, στις 18 Ιανουαρίου, εκλέγει πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Σιμίτη. 18 Ιανουαρίου 1996. Λίγες μέρες μετά,
ακριβώς μια εβδομάδα μετά, ενώ επαναλαμβάνω, το ζήτημα της ρηματικής διακίνησης είναι σοβαρό, αλλά παραμένει ένα διπλωματικό θέμα. Θα έλεγα μια κρίση που διαχειρίζονται οι διπλωματικοί διάβλοι των δύο χωρών στις 25 Ιανουαρίου. Ο δήμαρχος της Καλλίνου είναι φίλος μου. Δεν θέλω να υπονοήσω τίποτα, αλλά τα γεγονότα αναφέρω. Ο δήμαρχος της Καλλίνου με μία βάρκα επιβιβάζεται σε μία βάρκα μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή της Καλλίνου και δύο πολίτες, μεταβαίνουν στα Ήμια και σηκώνουν μία ελληνική σημαία. Αργότερα μπαίνει μία ελληνική σημαία και στη Μικρή Ήμια. Δύο μέρες μετά, Τούρκοι δημοσιογράφοι, με ή χωρίς εισαγωγικά, με ένα ελικόπτερο της Κουριέρ, κατεβαίνουν στα Ήμια, βιντεοσκοπούν ό,τι ενέργειες κάνουν, κατεβάζουν, υποστέλνουν την ελληνική σημαία και σηκώνουν μια τουρκική σημαία. Φεύγει το ελικόπτερο, πηγαίνει στην Τουρκία, το βίντεο το βράδυ δείχνεται στις τηλεοράσεις και γίνεται, πλέον έχουμε την απαρχή της κρίσης. Διότι παίρνει δημοσιότητα στην Τουρκία, παίρνει δημοσιότητα στην Ελλάδα. Πλέον έχουμε μια, θα έλεγα, πολιτική κρίση σε εξέλιξη. Και ενώ συμβαίνει αυτό, ξέρετε, στη διαχείριση της κρίσης πρέπει να υπάρχει πολύ καλός σχεδιασμός, να υπάρχει θεσμική διαχείριση της κρίσης, να μην επιτρέπεις δηλαδή σε κανέναν να πράττει έξω από αυτό που είναι σχεδιασμένο, και η εξέλιξη της κρίσης, διαχειρίζεται την κρίση αναλόγως με τον πολιτικό στόχο που έχεις θέσει. Αν δηλαδή έχεις θέσει πολιτικό στόχο να οδηγήσεις την άλλη πλευρά την υποχώρηση, και αν δεν υποχωρήσεις να πας ακόμα και σε πόλεμο, δράς αναλόγως. Αν θέλεις να αποσοβήσεις, να στρατιωτικοποιήσεις την κρίση, δράς πάλι αναλόγως. Η Ελλάδα λοιπόν, με έναν πρωθυπουργό που δεν έχει πάρει ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης, στρατιωτικοποιεί την κρίση. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής που μιλάμε δεν έχουν διευκρινιστεί. Ίσως γιατί η πολιτική, κόρακα σκοράκου, μάτι δεν βγάζει, δεν θέλουν να βγάλουν ο ένας τα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Τι γίνεται λοιπόν? Πηγαίνει περιπολικό ελληνικό του πολεμικού ναυτικού και όχι το λιμενικό. Διότι αν πήγαινε το λιμενικό δεν θα μιλούσαμε για στρατιωτικοποίηση της κρίσης. Όταν όμως στέλνεις το πολεμικό ναυτικό, δείχνεις ότι εσύ έχεις πρόθεση να στρατιωτικοποιήσεις την κρίση. Αυτό έχει να κάνει και με την Κύπρο και με την επιλογή της Ελλάδας και της Κύπρου να μην στρατιωτικοποιήσουμε την κρίση με τα ερευνητικά σκάφη και με το γεωτρύπανα της Τουρκίας, γιατί αυτό επιδίωκε και η Τουρκία. Ίσως διδαχθήκαμε από τα προηγούμενα και εκεί δεν προχωρήσαμε στη στρατιωτικοποίηση, γιατί αυτό κρίναμε ότι δεν μας συνέφερε. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί την κρίση. Κατεβάζει την τουρκική σημαία, σηκώνει την ελληνική και αφήνει και βατραχανθρώπους πάνω στο ένα νησί. Δηλαδή, αν θες να στρατιωτικοποιήσεις και έχεις σχέδιο, στέλνεις στρατό σε όλα τα νησιά για να αποτρέψεις το ενδεχόμενο που είδαμε, θα δούμε στη συνέχεια που έγινε. Εν πάση περιπτώσει, στέλνουν στρατό μόνο στη Μεγάλη Ήμια, βατραχανθρώπους. Και στις 29 του μηνός ο Κωνσταντίνος Σιμίτης στη Βουλή κάνει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης για να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Εκεί λοιπόν κάνει κάποιες δηλώσεις και αυτός, και αυτές τις βρίσκω ακατανόητες, γιατί είναι δηλώσεις που δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει ένα σχέδιο που αποδείχθηκε ότι δεν είχε. Και στις 30 του μηνός, δηλαδή σαν χθες, ακούστε, λυπάμαι που το λέω αυτό, βγαίνει η Τσιλέρ, πρωθυπουργός της Τουρκίας, και με αποφασιστικότητα λέει το εξής στην Τουρκική Βουλή. Αυτές οι σημαίες θα κατεβούν, αυτοί οι στρατιώτες θα φύγουν από το Καρντάκ, όπως ονομάζει η Τουρκία τα Ήμια. Είναι η βραδιά που κορυφώνεται η κρίση. Εκτός από τους βατραχανθρώπους που έχουμε βάλει, επαναλαμβάνω, μόνο στη Μεγάλη Ήμια, σπέβδουν στην περιοχή
λία του πολεμικού ναυτικού, του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, λία και του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και λίγο πριν τα μεσάνυχτα κορυφώνεται η κρίση. Στο στρατιωτικό μέρος της κρίσης η Ελλάδα, εάν μετρήσουμε καθαρά, χωρίς να λάβουμε υπόψη άλλους παράγοντες, πόσα πλοία και πόσοι πύραυλοι αντιπλοϊκοί υπήρχαν στη μια και στην άλλη πλευρά, η Ελλάδα είχε το πλεονέκτημα. Είχε το πλεονέκτημα και όσον αφορά τη θάλασσα, αλλά είχε το πλεονέκτημα και όσον αφορά τον αέρα, και αυτό σχετίζεται με τις δυνατότητες της πολεμικής αεροπορίας. Και ενώ λοιπόν η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα, ενώ η Ελλάδα είναι αυτή που στρατιωτικοποίησε την κρίση, έχουμε την παρέμβαση. Η Τανσούλ Σιλέρ μιλάει με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Bill Clinton, και του λέει ότι η Τουρκία είναι διατεθειμένη για να κάνει ακόμα και πόλεμο, εάν η Ελλάδα δεν αποσυρθεί στρατεύματα και πλοία και σημαίες από την περιοχή. Ο Bill Clinton δίνει την εξουσιοδοτή τον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών Ρίτσαρντ Χόρνμπλουμ να επικοινωνήσει με τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών και με τους υπουργούς εξωτερικών και να βρει μια λύση πάνω στο εξής πλαίσιο. Όχι σημαίες, όχι στρατεύματα, όχι πλοία στην περιοχή. Όμως, επειδή εδώ υπάρχει μια ανισορροπία, επειδή στρατεύματα έχει μόνο η Ελλάδα πάνω στα Ήμια, βλέπουμε στις 1:30-1:20, και προσέξτε, το είδαμε στην τουρκική τηλεόραση. Δηλαδή όταν ανέβαιναν οι Τούρκοι βατραχάνθρωποι στις βάρκες για να μεταβούν στη Μικρή Ήμια, που εμείς αφήσαμε αφύλακτη, το βλέπαμε online στις τηλεοράσεις. Και επιβάζονται, ξεγελούν τα ελληνικά πλοία που πλέουν στην περιοχή, αποβιβάζονται οι Τούρκοι βατραχάνθρωποι στη Μικρή Ήμια, έρχεται η πληροφορία στην ελληνική κυβέρνηση και ενώ ήδη είχαν συμφωνήσει την αποχώρηση, να κατέβουν οι σημαίες, να αποχωρήσουν τα στρατεύματα και να αποχωρήσουν από την περιοχή και τα πλοία, αλλά αυτή δεν ήταν μια ανώδυνη συμφωνία. Δεν ήταν μια συμφωνία για να ξεπεραστεί η κρίση. Ήταν μια συμφωνία η οποία γκριζάριζε αυτή την περιοχή, δηλαδή αφαιρούσε από την Ελλάδα το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχία από εκείνη τη στιγμή που συμφωνήσαμε και στο μέλλον, μέχρι σήμερα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε άλλη μια ακατανόητη διαταγή. Δίνεται εντολή να απονιωθεί το ελικόπτερο από τη φρεγάτα για να πιστοποιήσει ότι όντως υπάρχουν βατραχάνθρωποι στη Μικρή Ήμια, Τούρκοι βατραχάνθρωποι. 5:30 το πρωί. Και κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο δεν έπρεπε να απονιωθεί από τη φρεγάτα. Γιατί δεν είχε τον απαραίτητο εξοπλισμό για να κάνει αυτή τη πτήση κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Πέραν το ότι υπήρχαν προβλήματα και με το πλήρωμα. Νομίζω ότι η εντολή δόθηκε πρώτα σε ένα άλλο πλήρωμα και το πλήρωμα δήλωσε αδυναμία και τελικώς οι τρεις ήρωες πραγματικά, γιατί ανέλαβαν μια αποστολή, αυτοί δεν είχαν την εικόνα που έχουμε εμείς σήμερα, ανέλαβαν μια αδύνατη αποστολή. Με ένα ελικόπτερο το οποίο δεν είχε τον απαραίτητο εξοπλισμό να πετάξει κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες και ενώ οι ίδιοι είχαν απίστευτη κόπωση λόγω της έκτακτης κατάστασης, δέχθηκαν να πετάξουν και τελικώς το ελικόπτερό τους κατέπεσε. Για τους ανθρώπους αυτούς, για τους ήρωες αυτούς, θα κάνω συνέχεια ξεχωριστή αναφορά. Τελειώνει λοιπόν η κρίση. Την επόμενη μέρα αποσύρονται οι βατραχάνθρωποι και οι δικοί μας και οι Τούρκοι. Αποσύρονται και τα πλοία. Μένουν οι σημαίες πάνω. Η ελληνική σημαία δηλαδή, οι Τούρκοι απαιτούν να κατεβεί και είναι αυτό που
είχε υποθεί τότε από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, όταν ζητούσε από τους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού να κατεβάσουν τη σημαία και αυτοί έλεγαν πώς να κατεβάσουμε, να υποστήλουμε τη σημαία, έχουμε ιτηθεί. Και είχε πει το αμίμητο, πέστε ότι την πήρε ο αέρας. Εν πάση περιπτώσει έτσι περατώθηκε, λύθηκε η κρίση των ημείων για να φτάσουμε στην επόμενη μέρα. Ποια ήταν η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα ήταν η εξής. Μέχρι τότε, ο διοικητής του τάγματος της Καλύμνου, στο οποίο τη δικαιοδοσία ανήκαν τα νησιά Ήμια, μικρή και μεγάλη Ήμια, μου είπε ο ίδιος ο διοικητής ότι πάνω στα Ήμια είχαμε μεταλλική ελληνική σημαία, η οποία ήταν πακτωμένη, υπήρχε και ένα τριγωνομετρικό, υπάρχει της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού. Όλα αυτά είναι αποδείξεις ότι η Ελλάδα άσκουσε κυριαρχία σε αυτά τα νησιά. Αυτός δεν μου είπε ότι με βάση τις πάγιες διαταγές είχε υποχρέωση κάθε μήνα να μεταβαίνει με σκάφος στα Ήμια, να κατεβαίνει, να πατάει το έδαφος, να κάνει επιθεώρηση και στην επιστροφή να συντάσσει αναφορά με αυτά που είδε κατά την επιθεώρηση που έκανε. Επιπροσθέτως, πέραν της στρατιωτικής παρουσίας, στο νησί, στη Μεγάλη Ήμια, υπήρχαν και ένα κοπάδι με έγιες, με κατσίκες, οι οποίες ανήκαν σε έναν ιδιώτη, και ο οποίος σε τακτά χρονικά διαστήματα, όταν δεν είχε νομή πάνω στο νησί, τροφή δηλαδή, μετέφερε τροφή όταν είχε βροχές, είχε τροφή όταν δεν είχε, μετέφερε τριφύλλη και άλλη τροφή και καρπό πάνω στο νησί και τάιζε τα κατσίκια του. Έπαιρνε αυτά που ήθελε να σφάξει. Τέλος πάντων, πάνω στο νησί υπήρχε ζωή και υπήρχε, η Ελλάδα ασκούσε κυριαρχία πάνω στα Ήμια. Μετά τη συμφωνία που ακολούθησε την κρίση των Ημείων, η Ελλάδα δεν μπορεί να ασκήσει κυριαρχία πάνω σε αυτά τα νησιά. Δεν ασκεί ούτε η Τουρκία. Είναι μια περιοχή η οποία στην ουσία δεν ανήκει σε κανέναν. Περιμένει κάποτε να γίνει κάτι για να δούμε σε ποιον θα ανήκουν αυτά τα νησιά. Μέχρι το βράδυ των Ημείων, 30 προς 31 Ιανουαρίου, τα Ήμια ήταν ελληνικά, τώρα δεν είναι ελληνικά. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα την οποία αρνήθηκε να τη δει το πολιτικό σύστημα αλλά και το δικαϊκό σύστημα στην Ελλάδα. Και θα ήθελα να πάω στα συμπεράσματα. Τι συμπεράσματα βγαίνουν από αυτή την κρίση? Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουμε παράδοση στην θεσμικά κατοχυρωμένη διαχείριση των κρίσεων. Δηλαδή, ακριβώς δεν υπήρχε ένας θεσμικός τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούμε την κρίση, δηλαδή σαφείς πολιτικές εντολές και ένα όργανο το οποίο θα εξασφάλιζε το συντονισμό μεταξύ όλων των υπηρεσιών, είτε στρατιωτικών είτε πολιτικών του κράτους που εμπλέκονται, για να μην έχουμε ενέργειες εξ αντικειμένου προβοκατόρικες, όπως σας απέδειξα ότι έγιναν. Δεν έστειλαν στρατεύματα στη Μικρή Ήμια, πήγε η σημαία χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο, στρατιωτικοποιήσαμε την κρίση χωρίς να... Όλα αυτά είναι αποδείξεις ότι δεν έχουμε ένα θεσμικό όργανο πολύ καλά οργανωμένο για να διαχειρίζεται τις κρίσεις. Δεν είχαμε τότε, γιατί τώρα ίσως κάτι να γίνεται. Ίσως να διδαχθήκαμε, κατόπιν ερωτήσεις φυσικά. Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής. Είπαμε, η Ελλάδα πρέπει να, και η Κύπρος πρέπει να αποκτήσουμε θεσμική κατοχύρωση στη διαχείριση των κρίσεων. Η δεύτερη είναι η εξής. Βλέπω δυστυχώς και στην Κύπρο τα προβλήματα που υπάρχουν με τη διαφθορά του πολιτικού κόσμου. Λυπάμαι γι' αυτό, γιατί όταν υπάρχει διαφθαρμένο πολιτικό σύστημα, είναι εκβιάσιμο και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί την πατρίδα. Όταν σε εκβιάζουν,
δεν μπορείς να τα στυλώσεις όπως έκανε ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος και να πει ως εδώ και μη παρέκει. Δεν υποχωρώ. Εδώ λοιπόν τι παρατηρώ. Τι παρατηρούμε. Ότι ενώ στα ίμια με ενέργειες είμαι και παραλήψεις. Η κυβέρνηση Σιμίτη και όσοι είναι πλάχισαν υπουργοί του. Είχε η διαχείριση που έκαναν στην κρίση. Είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εθνικού εδάφους. Δεν κινήθηκε κανένας θεσμός στην Ελλάδα για να εντοπιστούν, να αποδοθούν οι ευθύνες και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Δηλαδή, ενώ έγιναν τόσες παραλήψεις, οι πολιτικοί μεταξύ τους τα κουκούλωσαν, χάθηκε εθνικό έδαφος και δεν φταίει κανένας. Όχι μόνο δεν φταίει κανένας. Μετά από μερικούς μήνες είχαμε την, ξέρετε, μετά από κάθε κρίση, το 1976 είχαμε το πρωτόκολλο της Βέρνης, ένα πρωτόκολλο το οποίο ασφαλώς πλήττει τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδας μας, ξεκάθαρα. Μετά την κρίση του Σισμίκ το 87 το Μάρτιο, είχαμε τον Νταβός που ο Παπανδρέου είχε πει το μέα κούλπα, δηλαδή βαρύτερη υποχώρηση, αν όχι βαρύτερη, ίδια υποχώρηση με το εθνική υποχώρηση με το πρωτόκολλο της Βέρνης. Μετά τα ίμια, πέραν το ότι χάσαμε εθνικό έδαφος, υπογράψαμε τη διακήρυξη της Μαδρίτης, με την οποία άκουσαν, αναγνωρίζουμε ότι η Τουρκία έχει ζωτικά, νόμιμα ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Δηλαδή, και τα κάναμε νόμιμα τις διεκδικήσεις της και αναγνωρίσαμε ότι είναι ζωτικά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν αναγνωρίζεις τον άλλον ζωτικά συμφέροντα, του δίνεις το δικαίωμα να τα υπερασπιστεί και με πόλεμο. Στην ουσία δηλαδή, από την καπνοδόχο νομιμοποιήσαμε και το κάζος Μπέλη. Για αυτή η πολιτική που έκαναν αυτές τις εθνικές υποχωρήσεις που οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτήν την εθνική ήττα, επανεκλέφτηκαν από τον ελληνικό λαό. Ξανά και ξανά. Και η αντιπολίτευση, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε η δικαιοσύνη ζήτησε ευθύνες. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι τεράστιο κενό. Όταν δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας, η χώρα μπορεί να οδηγηθεί στην καταστροφή. Καταστροφή ήταν τα ίμια. Μικρή καταστροφή μέχρι τότε, μεγαλύτερη μπορεί να γίνει αύριο. Άρα το δεύτερο σημείο είναι ότι δεν υπάρχει θεσμική κατοχήρωση για να εντοπίζονται, να επιρρύπτονται ευθύνες και να επιβάλλονται οι κυρώσεις και οι ποινές σε πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες που με τις ενέργειές τους, είτε με την ενέργειες που δεν έκαναν, προκάλεσαν εθνική βλάβη στη χώρα μας. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι επειδή έχουμε 3 νεκρούς, 3 παλικάρια που έχασαν τη ζωή τους με αυτοθυσία, σας είπα για ποιο λόγο, δέχτηκαν να πετάξουν με ένα ελικόπτερο το οποίο ήταν ακατάλληλο για εκείνες τις καιρικές συνθήκες και παρότι οι ίδιοι θα μπορούσαν, όπως το άλλο πλήρωμα, εξ όσων γνωρίζω, αρνήθηκε να πετάξει και δεν είχε καμία συνέπεια. Αυτούς τους 3 ήρωες λοιπόν οφείλουμε να τους θυμόμαστε και να τους θυμούμε, όπως κάνατε εσείς οι μαθητές και οι φοιτητές, οι Έλληνες μαθητές και φοιτητές της Κύπρου και διοργανώσετε αυτή την εκδήλωση. Γιατί άκουσα σήμερα τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, ο οποίος είπε σε 3 πυραβλακάτους θα δοθούν τα ονόματα των 3 ηρώων. Ναι, ο στρατός και ένοπλες δυνάμεις τιμούν αυτούς τους ήρωες, όμως πιστεύω ότι επειδή το πολιτικό σύστημα είναι ένοχο, δεν αποδίδει τις τιμές που πρέπει σε αυτούς τους ήρωες και γι' αυτό θα έλεγα ότι για σε αυτή την περίπτωση η κοινωνία ξεπερνά, είναι μπροστά και από τους πολιτικούς και από το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας δώσω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια και να σας ευχαριστήσω διπλά για την πρωτοβουλία που είχατε να διοργανώσετε αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους διοργανωτές.
και ευχαριστώ τους 327 Έλληνες, ελπίζω να είναι όλοι Έλληνες, κάποιοι θα είναι και Τούρκοι φυσικά, που είχαν την υπομονή να μας παρακολουθήσουν αυτά τα 40 λεπτά που διήρκησε η ομιλία μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καλεντερίδη για την ιδιαίτερα χρήσιμη ανάλυση του. Να περάσουμε στο μέρος των ερωτήσεων. Κύριε Καλεντερίδη, θεωρείτε πως αν η απάντηση της Ελλάδας στα Ήμια ήταν πιο δυναμική, θα υπήρχε αλλαγή στη σημερινή συμπεριφορά της Τουρκίας? Μέχρι ποιο σημείο μπορούσε να κλιμακώσει η Ελλάδα χωρίς να χάνει τον έλεγχο της κρίσης? Λοιπόν, ακούστε, σας είπα ότι επιχειρησιακά, αν καθίσουμε και βάλουμε κάτω στο τραπέζι πόσα χαρπούνι είχε η Ελλάδα και πόσα χαρπούνι είχε η Τουρκία, που είναι αντιπλοϊκά βλήματα, και γενικά ο συσχετισμός δυνάμεων ήταν υπέρ της Ελλάδας. Όμως, ξέρετε, τον πόλεμο δεν τον κάνουν οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες και οι ναύτες. Δεν τον αποφασίζουν. Τον αποφασίζουν οι πολιτικοί. Όπως απέδειξα, δεν υπήρχε σχέδιο. Δηλαδή, στρατιωτικοποιήσαμε την κρίση χωρίς να έχουμε ένα πολιτικό στόχο, ότι αν τελικά κορυφωθεί θα ρίξουμε, θα τους βυθίσουμε και θα... Αν λοιπόν υπήρχε αυτό το σχέδιο, σας λέω ξεκάθαρα ότι ναι, θα ήμασταν νικητές σε αυτήν την ναυμαχία, γιατί για ναυμαχία πρόκειται, αυτό θα γινόταν. Όμως, θέλω να πω στους αυτούς που μας βλέπουν ότι ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Πάγκαλο, όταν πέθανε ο Χόλμπρουκ μας τα είπε, ότι κάποια στιγμή το συνόντισε στη Νέα Υόρκη μετά την κρίση και όταν είχε αφιπηρετήσει ο Χόλμπρουκ, ήταν διπλωμάτης καριέρας που χρημάτισε και υφυπουργός εξωτερικών. Του είπε λοιπόν ο Χόλμπρουκ ότι αν κάνατε τότε κάποια ανοησία και πατούσατε τη σκανδάλη, τα βλήματα αυτά δεν θα πήγαιναν στο στόχο τους, γιατί είχαμε όλη την περιοχή αποκλεισμένη με πλοία ηλεκτρονικού πολέμου και αεροπλάνα και τα αμερικανικής κατασκευής βλήματα δεν θα πήγαιναν στο στόχο τους. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί ακριβώς αυτό είχε η Τουρκία, λυπάμαι που το λέω, υπόψη της και έκανε εθνική αμυντική βιομηχανία, για να μην μπορούν να παρεμβαίνουν οι ξένοι την κρίσιμη στιγμή και να σου λένε τι θα κάνεις, ενώ εμείς συνεχίζουμε να αγοράζουμε οπτικά συστήματα χωρίς σημαντική ελληνική προστιθέμενη αξία, που αν υπήρχε μια τέτοια στρατηγική, όσο περνούσαν τα χρόνια, η ελληνική προστιθέμενη αξία θα αυξανόταν, θα αυξανόταν, θα αυξανόταν και σε μια κρίση αντίστοιχη με αυτή των ημείων, κανένας δεν θα μπορούσε να σε απειλήσει ότι θα κλειδώσει τα οπλικά σου συστήματα και δεν θα μπορέσει να τη διαχειριστείς. Εν πάση περιπτώσει, να έρθω ξανά στην απάντηση της ερώτησης, επαναλαμβάνω, καθαρά μετρώντας τα οπλικά συστήματα που υπήρχαν και τα βλήματα, τους πυράβλους που υπήρχαν στην περιοχή, τα κατευθυνόμενα βλήματα, η Ελλάδα είχε την υπεροχή και αν γινόταν πόλεμος, όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα θα ήταν νικητής. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μήπως με το χάσιμο εθνικού εδάφους ως στρατών ημείων υπάρχει ένα σχέδιο για την ανεξαρτητοποίηση Λωρίδας Αιγαίου για την εκμετάλλευση του πλούτου που υπάρχει από Τούρκους, Έλληνες και άλλων? Όχι, όχι, δεν γνωρίζω να υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Απλά παρέλειψα να πω στους τηλεθεατές μας ότι η Τουρκία έχει καταγράψει 151 νησιά, βραχονησίδες, νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, τα οποία σύμφωνα με μια τρελή θεωρία δεν ανήκουν ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Τουρκία και ότι αυτά τα νησιά θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι για να αποφασίσουν ποια θα πάρει η Ελλάδα και ποια η Τουρκία.
Αυτή είναι η θεωρία των γκρίζων ζωνών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλαγή αυτής της πολιτικής. Ορισμένα νησιά η Τουρκία πλέον λέει ότι είναι τουρκικά. Μιλάμε για τα διευκρίνηση της ιδιοκτησίας. Τώρα λέει ορισμένα ότι είναι τουρκικά. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό που επιδιώκει η Τουρκία είναι σε περίπτωση αποδοχής από την Ελλάδα να συζητηθούν όλα πακέτο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα τεθεί ασφαλώς και το ζήτημα των αυτών των 151 νησιών. Αυτό είναι το σχέδιο. Το σχέδιο της Τουρκίας δεν είναι ανάγκη να καταφύγουμε και σε μυστικά έγγραφα. Μας το είπαν με τη γαλάζια πατρίδα. Δείτε τη γαλάζια πατρίδα για να δείτε και ποιο είναι το σχέδιο της Τουρκίας. Μάλιστα. Το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας εννοώ. Ακόμα μια ερώτηση. Είναι επιβεβαιωμένο ότι οι Τούρκοι ανέβηκαν στη Μικρή Ήμια? Απολύτως επιβεβαιωμένο. Είναι απολύτως επιβεβαιωμένο. Έχουμε και τις, και μάλιστα το πώς κινήθηκαν οι βατραχάνθρωποι, πώς έφτασαν εκεί, δεν είχαν βενζίνη, όλα αυτά τα έχουμε βρει επακριβώς τι ακριβώς έγινε. Αυτό να μην το συζητάμε. Κανονικότατα ανέβηκαν πάντα. Κύριε Καλεντερίδη, ποια είναι τα θεσμικά όργανα Ελλάδος και Κύπρου σήμερα για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους κρίσεις και πώς λειτουργούν? Ακούστε, αποδείχθηκε ότι ίσως από την κρίση των ημείων διδαχθήκαμε. Αποδείχθηκε ότι, θα έλεγα, διαχειρίστηκα με σχετική επιτυχία της κρίσης με τα ερευνητικά σκάφη. Με σχετική επιτυχία, επαναλαμβάνω, με βάση τους στόχους που έθεσαν, εγώ ίσως να έκανα άλλα πράγματα. Γιατί ο στόχος της Τουρκίας ήταν να στρατιωτικοποιήσει την κρίση είτε στην Κυπριακή ΑΟΣ, είτε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, αναφέρουμε στο Roots Race. Και αν στρατιωτικοποιούσε την κρίση, το πιθανότερο ήταν να είχαμε πάλι μια παρέμβαση μιας μεγάλης δύναμης και μια συμφωνία η οποία δεν θα εξυπηρετούσε τα εθνικά μας συμφέροντα. Νομίζω ότι ναι, ότι αν δεν υπάρχουν θεσμικά όργανα, τουλάχιστον υπάρχει η εμπειρία, η κουλτούρα που λέμε διαχείριση κρίσεων, αποκτά σιγά σιγά η Ελλάδα και η Κύπρος, θέλω να πιστεύω δηλαδή. Αλλά ξέρετε, όλα σχετίζονται και με τον πολιτικό σχεδιασμό. Το πώς θα διαχειριστείς μια κρίση σχετίζεται και με τον εθνικό σχεδιασμό που έχεις, πώς θα εντάξει στην κάθε κρίση τον εθνικό σχεδιασμό. Και εκεί νομίζω ότι ακόμα και η Κύπρος και η Ελλάδα έχουμε σοβαρό, θα έλεγα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία, παρότι δεν είναι δικό της εθνικό έδαφος, ας πούμε που δεν είναι έτσι, ότι έχει μια κάποια σχέση αντίστοιχη με αυτή που έχει η Ελλάδα με την Κύπρο, έχει η Τουρκία με το Αζερβαϊτζάν. 1990-92, οι Αρμένοι απελευθέρωσαν τον Αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά κατέλαβαν και πολλά εδάφη του Αζερβαϊτζάν, τα οποία ήταν έξω από τα όρια του Αγκόρνο Καραμπάχ, όπως αυτό αναγνωριζόταν από το Σύνταγμα της Σοβιετικής Ένωσης. Πέρασαν 30 χρόνια περίπου. Το Μπακού και η Άγκερα είχαν ένα εθνικό σχέδιο. Ποιο ήταν το εθνικό σχέδιο? Ότι κάποια στιγμή θα διώξουμε τους Αρμενίους από τα εδάφη που μας κατέλαβαν. Προσέξτε, δεν κάνω απόλυτο παραλληλισμό, αλλά κάνω παραλληλισμό στον πολιτικό σχεδιασμό. Πέρασαν 30 χρόνια, έκαναν τον πόλεμο πριν από 3 μήνες και απελευθέρωσαν τα εδάφη τους. Εμείς, Κύπρος και Ελλάδα, έχουν περάσει από το 1974 σχεδόν 50 χρόνια και δεν ακούμε κανέναν να μιλάει για την απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου. Αυτό είναι το πρόβλημα του ελληνισμού. Είναι ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός. Και αντί να μιλάμε για την απελευθέρωση όπως μιλούσε η Τουρκία και το έκανε πράξη, αντί να μιλάμε για την απελευθέρωση, μιλάμε για διζωνική δικοινοτική,
Δεχόμαστε να αυτοκαταργούμεθα στις πενταμερείς και αντί να συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετέχει ως κοινοτάρχης της ρωμαϊκής κοινότητας της Κύπρου. Και στην ουσία, λυπάμαι που το λέω, ακριβώς επειδή υπάρχει η απουσία αυτού του εθνικού σχεδιασμού της απελευθέρωσης, κινδυνεύομαι με τις ενέργειες ή με τις παραλήψεις μας να οδηγηθούμε και στην πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου. Νομίζω ότι πέραν των θεσμικών οργάνων που θα διαχειριστούν μια κρίση, θα πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα του ελληνισμού σε αυτήν την εθνική στρατηγική, την έλλειψη εθνικής στρατηγικής. Θέλουμε να επιβιώσουμε ή όχι? Να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Αν θέλουμε να επιβιώσουμε, αν απαντήσουμε ναι, τότε πρέπει να απαντήσουμε και σε μια σειρά από άλλα ερωτήματα, όπως η απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου. Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Θεωρείτε πως αν σήμερα υπάρξει ελληνοτουρκική εμπλοκή στρατιωτικών δυνάμεων στο Αιγαίο, μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο πως θα επεκταθεί και σε Εύρο, Κύπρο και Καστελόριζο? Ακούστε, εγώ δεν βρίσκω πολύ πιθανή ένα ελληνοτουρκικό πόλεμο, αλλά εμπαστευτώσει κάνουμε υπόθεση εργασίας. Αυτό που έχω αντιληφθεί, και δεν αποκαλύπτω επιχειρησιακά μυστικά, αυτό που έχω αντιληφθεί λοιπόν είναι το εξής. Ότι σε περίπτωση που προκύψει είτε από ατύχημα, είτε από σχεδιασμό της Τουρκίας κάποιο θερμό επεισόδιο ή μικρή σε έκταση πολεμικό επεισόδιο σε κάποιον μικρό νησί, για παράδειγμα, με ευθύνη της Τουρκίας, τότε η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να κάνει γενικευμένο πόλεμο εναντίον της Τουρκίας. Αυτό υπάρχουν ενδείξεις, επαναλαμβάνω, δεν αποκαλύπτω μυστικά. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια πολιτική απόφαση η οποία έχει πάρει και τη μορφή οδηγίας προς τις ένοπλες δυνάμεις. Γνωρίζουμε πού ήταν ο όγκος του τουρκικού στόλου? Ναι, εντάξει, όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Ξέρετε, εδώ η Ελλάδα έχει ένα απίστευτο πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Ξέρετε, ο τουρκικός στόλος εξέρχεται στο Αιγαίο από τρεις ναυτάθμους. Ο ένας είναι του Γκιολτσούκ, δηλαδή βγαίνει από τα Δαρδανέλια, τα οποία είναι υπό την συνεχή εποπτεία μας 24 ώρες 24 ώρες. Ο δεύτερος ναύτασος είναι της Μύρνης και της Φώκιας, ενιαίο τον θεωρώ, που και αυτός κατοπτεύεται 24 ώρες 24 ώρες. Και ο τρίτος είναι ο ναύτασος του Αξάζ. Βγαίνουν από ένα στενό, ξέρουμε τι μπαίνει και τι βγαίνει, τι υπάρχει μέσα να πάρει στιγμή. Ενώ ο ελληνικός στόλος μόλις σκορπιστεί στο Αιγαίο, ο Τούρκος δεν μπορεί να γνωρίζει πίσω από ποιο νησί κρύβεται μια πυραβλάκα ή οποιοδήποτε σκάφος του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Άρα, αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει η Τουρκία. Θα προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει αυτό το πλεονέκτημα με τα αβήθιστα αεροπλανοφόρα που είναι στο... Με το αεροπλανοφόρο που παρήγγειλε τώρα στην Ισπανία και κατασκευάζεται, αλλά με αυτό θα λύσει ένα πολύ μικρό πρόβλημα σε σχέση με αυτό που έχει τώρα, επαναλαμβάνω, με την ύπαρξη των νησιών. Άρα ναι, ξέραμε τα πάντα τότε. Μάλιστα. Έχουμε δει διάφορες αναρτήσεις. Κάπου είχα δει μια φωτογραφία της στολής ενός από τους πλήστους του ελικοπτέρου, πιλότους, συγγνώμη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το έριξαν οι Τούρκοι. Πιστεύετε ότι η εμπλεκόμενη στρατηγική εκείνης της περίπτωσης και γενικά οι ειδικές δυνάμεις δεν το γνωρίζουν? Εσείς τι πιστεύετε? Ότι γνωρίζουν αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν οτιδήποτε ένεκα κακών σχεδιασμών και κακής πολιτικής διοίκησης? Ακούστε, καλό θα είναι, δεν κάνει καλό στην πατρίδα μας να διακινούμε πληροφορίες των οποίων δεν γνωρίζουμε την αξιοπιστία. Με βάση αυτά που γνωρίζω και πιστεύω ότι γνωρίζω την αλήθεια, το ελικόπτερο κατέπεσε
από την αδυναμία των χειριστών να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά και στις μειωμένες δυνατότητες, οφείλεται στις μειωμένες δυνατότητες του ελικόπτερου. Το ελικόπτερο έπεσε. Δεν το κατέριψαν οι Τούρκοι. Και κακό είναι, δεν κάνουμε καλό στην πατρίδα να διακινούμε τέτοιες πληροφορίες. Και αυτό σηκώνει μια ολόκληρη ζήτηση για να αποδείξει ότι δεν κάνουμε καλό. Να σταματήσουν η διακίνηση τέτοιων πληροφοριών, δεν κάνω καλό στην πατρίδα. Είδατε ότι ήμουν σκληρός με την πολιτική ηγεσία, είπα τις αλήθειες, αλλά να μην διαδίδουμε ψεύτικα πράγματα που κάνουν κακό και σε ενόπλες δυνάμεις και στην πατρίδα και στην Ελλάδα ολόκληρη. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμβεί στο εξής σενάριο, αν κάποιος της πολιτικής ή στρατιωτικής ηγεσίας ή ακόμα και αν κάποιος πολίτης είτε της πατρίδας μας είτε της Τουρκίας μεταβεί στα ίμια και υψώσει σημαία ξανά, πώς θα αντιδρούσαν οι δύο πλευρές σε ένα τέτοιο νέο περιστατικό, απαγορεύεται αυτή τη στιγμή κάποιος Έλληνας να ανέβει στα ίμια και αν το έκανε θα προβλεπόταν επιβολή? Ακούστε, η κρίση στα Ήμια έγινε για να προκύψει συμφωνία. Τώρα πλέον, ό,τι και να γίνει, κρίση δεν πρόκειται να υπάρξει. Εκτός, εννοώ με πρωτοβουλία κάποιου πολίτη, δεν πρόκειται να υπάρξει κρίση. Θα υπάρχει παρέμβαση, θα λυθεί το πρόβλημα χωρίς να έχουμε κρίση. Εκτός και αν μία από τις δύο χώρες αποφασίσει να κινηθεί πλέον ως κράτος και να αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς στα Ήμια, που είναι ένα καθεστώς, όπως σας είπα, όπου ούτε η μία ούτε η άλλη χώρα ασκεί κυριαρχία. Από ενέργειες, επαναλαμβάνω, ιδιωτών, δεν πιστεύω ότι μπορεί να προκύψει μια κρίση. Τότε προέκυψε η κρίση γιατί ήταν σχεδιασμένο έτσι να προκύψει για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εντάξει. Κάπου εδώ θα κληρώσουμε. Την τελευταία ερώτηση να πάρω, παιδιά, γιατί κουράστηκα. Εντάξει. Νομίζω ένα λεπτό. Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Εντάξει, δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας, όπως και όσους μας παρακολούθησαν. Για επικείμενες εκδηλώσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις στα σχόλια και θέλετε και εσείς, κύριε Καλεντερίδη, να τις απαντήσετε, μπορείτε γραπτώς μετά προσωπικά. Εντάξει. Λοιπόν, καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για άλλη μια φορά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ.